Οπωσδήποτε είναι αναπόφευκτο να έχεις και καλές και κακές στιγμές όταν ασχολείσαι με ένα άθλημα για τόσο μεγάλο διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, γι' αυτό στο μυαλό μου έχω μόνο τις καλές στιγμές, οι οποίες δεν ήταν και λίγες, ήταν πολλές, τόσο σαν παίχτης, όσο και σαν μέλος του τεχνικού team. Και πιστεύω ότι είναι με αυτά που είχα στο μυαλό μου, τα έχω στο μυαλό μου και θα τα έχω ως την τελευταία μου στιγμή. Πιο μεγάλες επιτυχίες ήταν πάντα όταν με την κατάκτηση ενός τίτλου. Ειδικά θυμούμαι κάποιους τίτλους κυπέλλων οι οποίοι την τότε εποχή δεν ήταν και τόσο καλή ομάδα μας, αλλά ήταν το πάθος των παιχτών που έπιανε αυτά τα κυπέλλα με τη σωστή καθοδήγηση από την τεχνική ηγεσία και το πόσο πολύ το θέλαμε εμείς οι παίχτες. Και φυσικά οι μεγάλες επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ στο Champions League, αυτά είναι κάτι τα οποία αν πηγαίναμε λίγο πιο πίσω κανένας από εμάς δεν το πίστευε. Κι όμως με τη δουλειά και τη θέληση αυτή η ομάδα έφτασε να πάει και στους 8 του Champions League. Κάτι το οποίο για μένα είναι η ανώτατη επιτυχία η οποία είχε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Το μυστικό της επιτυχίας πιστεύω ότι ήταν η πολύ καλή δουλειά η οποία γίνονταν, το πολύ καλό κλίμα και το ότι οι παίχτες και όλοι μας πιστέψαμε ότι είμαστε σε θέση να νικήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο. Είχε και θέμα κάποιας τύχης, αν δεν είχες την τύχη ποτέ δεν είσαι σε θέση να πετύχεις τις μεγάλες επιτυχίες, οποιαδήποτε ομάδα και να είσαι. Αλλά τα σημαντικά στοιχεία για αυτήν την επιτυχία ήταν αυτά που λέω. Η πολύ καλή δουλειά, η θέληση και το πολύ καλό κλίμα το οποίο είχε αυτή η ομάδα εντός του αποδίτηρου. Για μένα πολύ μεγάλη βοήθεια μου είχε δώσει τότε ο αείμνηστος ο Ιαν Μους, ο οποίος σε μια ηλικία εγώ στα 18, παίζοντας μαζί με έναν παίχτη ο οποίος ήταν καταξιωμένος σε πολύ καλές συνθήκες όπως ήταν το αγγλικό ποδόσφαιρο τότε, πιστεύω ότι ήταν ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο με βοήθησε στο ξεκίνημα μου. Μου είχε δείξει κάποιες κινήσεις, μου είχε μάθει ότι το πιο σημαντικό είναι η πολύ καλή δουλειά. Μου το μάθαινε αυτό δίχως να μιλά, ακολουθώντας κάποια βήματα και πώς δούλευε, με έκανε και εμένα να τα ακολουθήσω στη συνέχεια ώστε να γίνω αυτός που έχω γίνει. Και οπωσδήποτε είχε κάποιους πολύ καλούς παίχτες κοντά μου, οι οποίοι με την πολύ καλή δουλειά, ξανατονίζω αυτή τη λέξη, ότι είναι το πιο σημαντικό για μένα, είχαμε γίνει μια πολύ καλή ομάδα. Να μην πω κάποια ονόματα, διότι ίσως κάποιους να ξεχάσω και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αδικήσω κάποιους. Είναι πολύ μεγάλη τιμή το να είσαι ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ για τόσο μεγάλο διάστημα. Για μένα ήταν ίσως και η ανώτατη τιμή η οποία μου είχε γίνει, διότι εγώ το νιώθω σαν τιμή. Δεν ήταν κάτι όπως ίσως κάποιοι άλλοι παίχτες την τότε εποχή να νόμιζα ότι ήταν κάτι το απλό. Για μένα δεν ήταν μόνο απλώς να το βάζεις, να το έχεις πάνω σου αυτό το μετάλλιο, θα το πω έτσι εγώ, γιατί για μένα ήταν ένα μετάλλιο, αλλά ήταν θέμα να το δείχνεις και μέσα στο γήπεδο και εκτός του γήπεδου, ότι άξιζες να το έχεις αυτό για να έχεις αυτήν το τιμητικό αξίωμα. Γιατί για μένα ήταν σαν αξίωμα. Για τα πολλά χτυπήματα τα οποία είχα. Δυστυχώς ήταν μια εποχή η οποία δεν δουλεύαμε και τόσο σωστά σαν παίχτες, είχε αδυναμίες, δεν είναι, διότι βλέποντας τα μετά από ένα άλλο πόστο αντιλαμβάνομαι ότι είχαμε σημαντικές αδυναμίες στη δουλειά ώστε να δυναμώσουμε πιο καλά, να έχουμε κάποια στοιχεία σε πιο καλή κατάσταση με τα πόδια μας. Ήταν και τα κακά γήπεδα τα οποία αγωνιζόμαστε εμείς. Αλλά με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά ζήσαμε, θα είμαστε σε θέση να τα θυμόμαστε
και δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά. Είναι ότι πιο σπουδαίο είναι να ανήκει στο πιο μεγάλο σωματείο με τις πιο μεγάλες επιτυχίες και να έχεις όλα αυτά τα καλά να λες ότι τα έχεις κάνει. Για μένα, δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να τα ζήσω όλα αυτά ξανά και εύχομαι και άλλοι παίχτες να φτάσουν να παίξουν για τόσο μεγάλο διάστημα και να έχουν ακόμα πιο πολλές επιτυχίες από αυτές, ώστε μιλώντας, πιστεύοντας ότι κάποιος άλλος αν φτάσει όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει κάποιοι παίχτες, σημαίνει ότι το ΑΠΟΕΛ θα έχει ακόμα πιο μεγάλες επιτυχίες με τα πολλά γκολ και με τις πολλές εμφανίσεις στα γήπεδα. Το ταλέντο είναι φυσιολογικό, είναι ανάγκη να το έχει κάποιος. Αλλά εκεί είναι, θα ξεκινήσω από τη δουλειά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πολύ καλή ζωή, η οποία είναι ανάγκη να κάνει οποιοδήποτε θέλει να παίξει μεγάλη μπάλα. Και από την άλλη, το πιο σημαντικό, ειδικά αυτή την εποχή, με αντιλαμβάνεστε με 15 ξένους. Διότι την εποχή τη δική μας δεν ήταν έτσι, αλλά με 15 ξένους θέλεις πολύ υπομονή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να ακούς κάποιες συμβουλές από κάποια άτομα τα οποία είναι σε θέση να σε βοηθήσουν, τα σωστά άτομα. Αν όλα αυτά μαζί με το θέμα τύχη, διότι και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως όλοι μας κάπου ίσως να χανόμαστε σε κάποιο διάστημα, απλώς ήταν κάτι το οποίο βοήθησε για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Γι' αυτό λέω, θέλει υπομονή και θέλει να ακούς κάποιες συμβουλές από κάποια σωστά τα κατάλληλα άτομα, ώστε να σε βοηθήσουν, αν έχεις το ταλέντο, να παίξεις την μπάλα την οποία θέλεις να παίξεις και θα ήθελε και η ομάδα να παίξεις. Πιστεύω ότι έχω κατακτήσει τα πιο σημαντικά θέματα στο άθλημα το οποίο παίζουμε, τα έχω κατακτήσει. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτή η αγάπη, η οποία μου δείχνει ο κόσμος, την οποία δεν θα την άλλαζα με οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε όσα λεφτά και αν τα πανούνται αυτή τη στιγμή. Αυτή όλη την αγάπη από τους φιλάθλους όλων των ομάδων σε μεγάλο ποσοστό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα το άλλαζα με τίποτε. Ούτε για τα οποιαδήποτε λεφτά, ούτε για τις οποιασδήποτε εποχές. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο έχω αυτή τη στιγμή πετύχει από την 20η μου εμφάνιση μέσα στα γήπεδα.